Καλησπέρα από το Επιτραπέζουμε, με ένα review ακόμα σε αυτό το επεισόδιο και σήμερα έχουμε να δείξουμε το Βανουάτου, το οποίο τον τελευταίο καιρό έχει συζητηθεί αρκετά. Ένα παιχνίδι που έχει bidding μηχανισμούς και worker placement, ας το λέγαμε. Παίζει από 2 έως 5 παίχτες. Και σήμερα έχουμε θα δείξουμε τη δεύτερη έκδοση, την εμπλουτισμένη δηλαδή από την Queen Games, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πρώτη. Το παιχνίδι είναι εντελώς εμπλουτισμένο και στα περιεχόμενά του και στα σχέδιά του και στην εικονογράφησή του και στα υλικά βέβαια που παρέχει. Είναι ένα παιχνίδι αρκετά ευχάριστο, πολύ εύκολο, ωστόσο πολύ στρατηγικό. Στο Βανουάτου λοιπόν, σήμερα έχουμε στήσει ένα παιχνίδι 5 παιχτών. Είμαστε όλοι πιθανοί, είμαστε όλοι επιχειρηματίες, οι οποίοι προσπαθούμε να αναπτύξουμε την οικονομία του νησιού με διάφορους τρόπους. Και αν αυτό παραπέμπει σε βαρύ οικονομικό παιχνίδι, το Βανουάτου δεν είναι κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, σκοπός μας είναι μέσα από διάφορους τρόπους να συλλέξουμε πολλά VP, όπου ο παίχτης με τα περισσότερα VP στο τέλος των 8 γύρων θα κερδίσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι που έχουμε στρώσει είναι παιχνίδι για 5 παίχτες και ας κάνουμε μια έτσι πρώτη ματιά στα υλικά. Έχουμε το βασικό ταμπλό του παιχνιδιού που είναι το νησί, το οποίο έχουμε από το setup βάλει 3 ταϊλάκια, που είναι και τα 3 περιέχουν μόνο θάλασσα, δεν έχουν δηλαδή με πάνω νησί. Έχουμε τους μάρκες των παιχτών που είναι στην τράπεζα του Βανουάτου, οι οποίοι όλοι ξεκινάνε, κάθε παίχτη ξεκινάει από 3 νομίσματα. Νόμισμα σε φυσική μορφή δεν υπάρχουν, όλα απεικονίζονται με μάρκερες πάνω στην τράπεζα του Βανουάτου. Έχουμε 2 τουρίστες που έχουν έρθει από το setup, όπου σε κάθε γύρο θα ανοίγουμε και από ένα μαρκεράκι που είναι τουρίστες, οι οποίοι έχουν αξίες από το 1 μέχρι το 4. Σε παιχνίδι 5 παιχτών που έχουμε σήμερα, έχουμε εξαλείψει το μάρκερ με την αξία 0. Έχουμε κάποια τοκενάκια που είναι κάποια εξτρά πράγματα που μπορούμε να επιλέξουμε, αν επιλέξουμε αντίστοιχη κίνηση. Έχουμε το δείκτη της ψαραγοράς που δείχνει την αξία των ψαριών που ψαρεύουμε εκείνη τη στιγμή, πώς είναι η αξία των ψαριών που μπορούμε να πουλήσουμε στην τοπική ψαραγορά. Έχουμε διάφορα υλικά που μπορούμε να αγοράσουμε, που είναι υλικά του νησιού, καρύδες, κρέας και λαχανικά. Έχουμε τα 3 καραβάκια, τα τοπικά, που αυτά τα υλικά που θα αγοράσουμε από τις τοπικές κοινωνίες μπορούμε να τα κάνουμε εξαγωγή και να κερδίσουμε και από εκεί πόντους. Και επιπλέον έχουμε, κάθε παίκτης έχει πάρει αυτά τα καταπληκτικά καραβάκια που είναι ξύλινα, έχει πάρει ο καθένας τα υλικά στο χρώμα του, τα έχει τοποθετήσει στο starting tile που είναι αυτό μεσαίο. Και στα άλλα tiles έχουμε βάλει ψάρια και θησαυρούς ανάλογα με το πόσο μας υποδεικνύει το συμβολάκι πάνω στο tile. Επιπλέον έχουμε βάλει και το δείκτη γύρων στη θέση 1, όπου οι γύροι όλου του παιχνιδιού είναι 1, 2, 3, 4, είναι 8 γύροι. Επιπλέον έχουμε βάλει και τους markers που περιμετρικά του ταμπλό είναι η πόντι VP που θα κερδίσουμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επιπλέον, πέρα από αυτό, κάθε παίκτης θα πάρει, εκτός από το καραβάκι του και τους markers πάνω στο ταμπλό, θα πάρει 5 action markers στο χρώμα του και θα πάρει και 8 σπιτάκια τα οποία θα μπορεί να το τοποθετήσει πάνω στο ταμπλό. Επιπλέον στην άκρη έχουμε πλακίδια με αξίες θησαυρών από το 1 μέχρι το 3 και πλακίδια με αξίες ψαριών από το 1 μέχρι το 3. Τώρα, στην άκρη του ταμπλό, τέλος, τελευταία, έχουμε μία στίβα, μάλλον να πούμε εδώ πρώτα, Βαγγέλη, μία στίβα από tiles που θα τα βάλουμε με σκοπό στο τέλος του παιχνιδιού να έχει γεμίσει όλος ο χάρτης στα οικόπεδα που απεικονίζονται πάνω στο ταμπλό με τα σχετικά tiles. Και στην άκρη του ταμπλό έχουμε χαρακτήρες διάφορους χαρακτήρες, οι οποίοι είναι 12 στον αριθμό, νομίζω 3, 6, 9, είναι 11 χαρακτήρες, οι οποίοι κάθε χαρακτήρας παίρνεται από έναν παίχτη και του δίνει κάποια ιδιότητα για εκείνο το γύρο που έχει επιλεχθεί. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παίζεται το παιχνίδι. Το παιχνίδι παίζεται, είπαμε, σε 8 γύρους, όπου αφού κάνουμε κάθε φορά το reset του ταμπλό, δηλαδή βγάλουμε καινούριους τουρίστες. Οι προηγούμενοι τουρίστες από εδώ φεύγουν, έρχονται καινούργοι. Αφού βγάλουμε δύο tiles, πάρουμε αυτά τα δύο tiles που έχουμε ανοίξει από τον προηγούμενο γύρο και θα τοποθετήσουμε στο νησί μας, με κάποιους βέβαια περιοριστικούς όρους που θα τους πούμε παρακάτω, τότε ο πρώτος παίκτης ξεκινάει και διαλέγει ένα χαρακτήρα, ο δεύτερος διαλέγει εκείνος ένα χαρακτήρα και ούτω καθεξής. Αφού γίνει η προετοιμασία του ταμπλό και η επιλογή των χαρακτήρων, τότε ξεκινώντας από τον πρώτο παίκτη, καλεί το πρώτο παίκτη να τοποθετήσει δύο μάρκες από τους 5, να τους τοποθετήσει πάνω σε κάποιο
από τα διαθέσιμα actions. Τα actions είναι 9 τα διαθέσιμα, οπότε ο παίχτης, ο πρώτος παίχτης, ξεκινώντας, μπορεί να τοποθετήσει τους δύο markers σε όποιο action θέλει. Μπορεί να βάλει δύο σε ένα action ή μπορεί να βάλει από ένα σε κάθε σε διαφορετικό action. Το ίδιο θα πράξει ο επόμενος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, και όταν θα ξανάρθει η σειρά στον πρώτο παίχτη, θα πάρει πάλι άλλους δύο markers για να τους τοποθετήσει πάλι όπου θέλει. Το ίδιο θα πράξουν και οι υπόλοιποι, και ξαναρχόμενος στην τελευταία γύρα, ο πρώτος παίχτης θα τοποθετήσει και τον πέμπτο marker σε ένα action της επιλογής του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σε ένα παιχνίδι αρκετών παιχτών μπορεί το ταμπλό μας, όχι μπορεί το ταμπλό μας, θα έχει μια μορφή, ας το πούμε, τελική, η οποία θα δείχνει. Ας πάρουμε και λίγο και από εδώ για να το κάνουμε λίγο πιο πολύπλοκο, γιατί βασικά το bidding, ο bidding μηχανισμός είναι η καρδιά του παιχνιδιού και προσδίδει έτσι πολύ ιδιαίτερο στοιχείο. Οπότε, κατά συνέπεια, αφού θα έχουν τελειώσει όλες οι γύρες, ας πούμε ότι το ταμπλό μας από τις επιλογές των παικτών θα δείχνει κάπως έτσι. Δηλαδή 5 markers σε 5 χρώματα, τοποθετημένοι πάντως πάνω στα διάφορα actions. Αφού τελειώσει και αυτό το phase, δηλαδή το πρώτο phase ήταν να πάρουμε χαρακτήρα, το δεύτερο phase να επιλέξουμε action, το τρίτο και το τελευταίο phase είναι να κάνουμε resolving τα action, δηλαδή να εκτελέσουμε τα actions τα οποία τα έχουμε επιλέξει. Εδώ τώρα ακολουθεί το χρυσός κανόνας και λέει ότι ξεκινώντας από τον πρώτο παίχτη, ο πρώτος παίχτης επιλέγει ένα action στο οποίο έχει majority, δηλαδή έχει βάλει δίσκους περισσότερους από τους αντιπάλους του. Κατά συνέπεια, αν υποθέσουμε ότι ο πορτοκαλί παίχτης είναι ο πρώτος, θα δούμε ότι majority έχει και εδώ, γιατί έχει δύο, και δεν έχει θεωρητικά πουθενά αλλού. Ο κανόνας όμως του παιχνιδιού λέει ότι οπουδήποτε υπάρχει ισοπαλία, όπως εδώ πέρα, το majority σπάει υπέρ του πρώτου παίχτη, υπέρ του παίχτη που είναι κοντύτερα στον πρώτο παίχτη. Κατά συνέπεια, ο πορτοκαλί εδώ σπάει το majority και κερδίζει τον πράσινο. Άρα ο παίχτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει άξιο μεταξύ εδώ που έχει majority, εδώ, εδώ. Εδώ δεν έχει majority γιατί ο μπλε παίχτης έχει βάλει δύο δίσκους αντί για έναν. Αν έπαιζε μετά τον πράσινο πορτοκαλί. Αν έπαιζε μετά τον πράσινο ο πορτοκαλί στη συγκεκριμένη φάση, τότε. Ναι. Αν ο πράσινος δηλαδή είναι ο πρώτος παίχτης. Ναι, και ο πορτοκαλί έπαιζε τώρα. Ωραία. Αν ο πράσινος είναι ο πρώτος παίχτης και ο πορτοκαλί είναι τώρα, θα δούμε ότι το πορτοκαλί έχει μόνο μία κίνηση να επιλέξει, θεωρητικά η οποία είναι αυτή. Εκτός αν ο πορτοκαλί προηγείται από το move στο turn order, οπότε μπορεί να εκτελέσει και αυτή τη θέση. Εδώ είναι outbidded, δηλαδή έχει λιγότερους μάρκες από τον αντίπαλο. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το εξής, ότι μπορεί να θέλουμε ένα action πολύ, αλλά μπορεί ο αντίπαλός μας να το θέλει περισσότερο, τοποθετώντας περισσότερους δίσκους. Αν το συνδυάσουμε με το turn order, βλέπουμε ότι ο πρώτος παίχτης έχει ένα μειονέκτημα, διότι θα βάλει πρώτος κάπου τους δίσκους του, αλλά δεν ξέρει τι προθέσεις έχουν οι αντίπαλοι του στο bidding των actions. Όμως, το πλεονέκτημα που έχει ο πρώτος παίχτης ενάντια του τελευταίου, ο οποίος μπορεί ο τελευταίος να καθορίσει βασικά που θα βάλει τους δίσκους του, γιατί έχει δει που έχουν τοποθετήσει όλοι οι προηγούμενοι. Όσοι του έχουν μείνει, ακριβώς, ναι, αυτός που του έχει μείνει, γιατί όλοι βάζουμε τους ίδιους. Ακριβώς, ο ένας. 2-2-1. Ακριβώς, είναι 2-2 και 1 σε τρεις γύρους δηλαδή. Το πλεονέκτημα το μεγάλο του πρώτου παίχτη είναι ότι σπάει όλες τις ισοπαλίες. Οπότε, όταν εγώ, σαν πορτοκαλί, βλέπω ότι ο Νίκος έχει έρθει εδώ με ένα πράσινο, για την ώρα δεν αγχώνομαι, διότι δεν χρειάζεται να βάλω δεύτερο marker για να κερδίσω το action εδώ πέρα, διότι σπάω την ισοπαλία και είναι υπέρ μου. Και ακόμα και αν έπαιζε τελευταίο, βάζει ένα και το παίρνει. Ακριβώς. Ακόμα και αν παίζω τελευταίο, βάζω ένα και το παίρνω, γιατί έχω μετά το majority. Αφού λοιπόν κάνουμε resolving, συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Το σημαντικό ποιο είναι τώρα, ότι όταν έρθει η σειρά ενός παίχτη να κάνει ένα action και δεν έχει, διότι είναι outbids σε όλες τις θέσεις, ας υποθέσουμε ότι ο πορτοκαλί παίχτης εδώ ήταν τελευταίος στη σειρά από τους 5 και το ταμπλό ήταν κάπως έτσι και έπρεπε ο πορτοκαλί να παίξει. Βλέπουμε ότι ο πορτοκαλί δεν έχει καμία θέση να παίξει, διότι είναι τελευταίος και όλοι οι παίχτες που τον έχουν κερδίσει στην ισοπαλία είναι πιο μπροστά από τον πρώτο παίχτη από αυτόν. Κατά συνέπεια, όταν έρθει η σειρά του πορτοκαλί και είναι έτσι, θα πρέπει να κάψει ένα marker από μια θέση κοινώς ένα άξιο θα το χάσει. Οπότε διαλέγει να χάσει αυτό. Οπότε αυτό το action που είναι το να ψαρέψει θησαυρούς δεν θα εκτελεστεί ποτέ. Καταλαβαίνουμε εδώ ένα πολύ βασικό πράγμα. Ότι όσο πιο πολύ απλωνόμαστε όπως έχει απλωθεί ο πορτοκαλί, τόσο πιο δύσκολο είναι να εκτελέσουμε πολλά διαφορετικά actions, γιατί δεν έχουμε δύναμη σαν bidding. Σαν πλειοψηφία. Σαν πλειοψηφία. Ενώ αν επικεντρωθώ σε ένα ή δύο action, καταλαβαίνουμε ότι εδώ καθιστώ πολύ πιο δύσκολο τους αντιπάλους μου να με κερδίσουν, γιατί θα πρέπει να τοποθετήσουν 3 ή 4 αντίστοιχα δίσκους αναλόγως με το turn order. Όμως λιγότερα action σημαίνει μικρότερη ανάπτυξη, περισσότερα action, περισσότερη ανάπτυξη. Όμως θέλω και το ρίσκο.
θα με κλείσει ο αντίπαλός μου. Τι σχέδια έχει. Έχει και λίγο push your luck, έχει και το bidding το στοιχείο. Το timing είναι όλα τα λεφτά. Ο αντίπαλός μου δεν έχει κανένα νόημα να με κλείσει αν δεν έχει. Το παιχνίδι είναι πολύ σκληρό εντός εισαγωγικών. Με ποια έννοια, ότι είναι λάθος να παίξεις κίνηση για να κάνεις ζημιά στον αντίπαλό σου, αν αυτή η κίνηση δεν σου προσφέρει κέρδος. Είναι αποδεδειγμένο ότι αν το κάνεις, ένα γύρο, αν πας χάλια στα action σου, είναι δύσκολο να ακολουθήσεις. Ναι, μπορείς να μείνεις πίσω. Γι' αυτό εδώ, εάν παίζεις εκδικητικά, δεν προσφέρεις τίποτα. Χαλάς το παιχνίδι του αντιπάλου, αλλά δεν κερδίζεις τίποτα. Οπότε είναι λάθος παιχνίδι για αυτούς που θέλουν να παίζουν εκδικητικά στους αντιπάλους τους. Εντάξει. Ωραία. Οπότε, αφού ξεκινήσουμε και κάνουμε τα resolving, εννοείται ότι κάθε παίκτης που κάνει resolving, ας πούμε, αν εδώ ο πορτοκαλί παίκτης κάνει resolving, θα βγάλει το market του. Οπότε, ελευθερώνει τη θέση για τον move όταν έρθει η γύρα του να επιλέξει ή αυτό το action όπως βλέπουμε στο παράδειγμα εδώ, ή αυτό που έχει majority, ή αυτό που είναι μόνος του. Οπότε ουσιαστικά μπορεί να μείνει να περιμένει κάποιο να ελευθερώσει τη θέση. Ναι, φαντάσου ότι εγώ, σαν πορτοκαλί παίκτη αυτή τη στιγμή, θα μπορούσα, αν ξέρω ότι παίζει μετά ο move για παράδειγμα, και ο move ας τον κάνουμε ότι ήταν έτσι. Έτσι, θα, και ήταν ας πούμε ναι, έτσι, θα μπορούσα να πω ότι δεν θα παίξω εδώ να τον ελευθερώσω, θα τον αφήσω μπλοκαρισμένο, γιατί είναι και εδώ μπλοκαρισμένος, είναι και από μένα μπλοκαρισμένος, θα πω θα παίξω εδώ με σκοπό να μην του δώσω δυνατότητα να παίξει. Βέβαια, παίζει ρόλο και η σειρά των κινήσεων με ποια σειρά την εκτελέσω. Δηλαδή, αν έχω πει ότι θα θέλω να πάω εκεί να ψαρέψω, δεν έχει νόημα να παίξω πρώτα την κίνηση του ψαρέματος, αφού δεν θα έχω φτάσει εκεί να ψαρέψω. Κατά συνέπεια, δεν έχει κανένα νόημα να διαλέξω μόνο μια κίνηση για να κάνω ζημιά στον αντίπαλό μου, όταν αυτή η κίνηση δεν έχει να μου προσφέρει. Αυτό που είπες πριν. Απολύτως τίποτα. Οκ. Okay. Ωραία. Κατά συνέπεια, διαλέγω πρώτα την κίνηση για να πάω εκεί που θέλω για να ψαρέψω και μετά την κίνηση του ψαρέματος. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι είναι αυτά τα περίφημα actions για τα οποία γίνεται όλος ο σκοτωμός μέσα στο παιχνίδι. Τα actions είναι πολύ απλά. Πώς το πες όμως, σκοτωμός. Ναι, είναι σκοτωμός γιατί δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια, είναι γεγονός. Λοιπόν, και φανταστείτε ότι σε ένα μικρό νησί γίνεται ένα σκοτωμός και για τους τουρίστες και για τα ψάρια που είναι λίγα και για τους θησαυρούς. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τα actions. Θα αφήσω αυτό λίγο για πιο μετά. Ξεκινάμε από τα πιο εύκολα. Εδώ τι είναι. Σημαίνει ότι αν κερδίσω αυτό το action και το εκτελέσω. Όταν λέω κερδίσω, σημαίνει ότι το εκτελώ και μετά βέβαια κάποιος άλλος παίκτης μπορεί να το εκτελέσει και αυτό δεν σημαίνει ότι εκτελείται μόνο από έναν. Ωραία. Αν λοιπόν το κερδίσω αυτό το action, ή όπου κάθε παίκτης που το κερδίσει, τι θα κάνει, θα ψαρέψει θησαυρούς εκεί που είναι το καραβάκι του. Δηλαδή ο πράσινος αυτή τη στιγμή που εκτελεί το action μπορεί να ψαρέψει εδώ, γιατί υπάρχουν θησαυροί, εν αντιθέσει με εδώ που δεν υπάρχει κανένας ή εδώ που δεν υπάρχει κανένας. Το πόσο θησαυρούς θα βάλει υποδηλώνεται από το σεντούκι σε κάθε tile, εδώ θέλει δύο. Εδώ κανέναν. Και εδώ βλέπεις να έρχονται και στη. Βέβαια, και βλέπεις και το τι έρχεται. Βλέπεις λοιπόν ότι έρχεται ένα tile το οποίο έχει τρία ψαριά. Καλά το λέω. Ναι, τρία ψαριά. Και εδώ το tile αυτό δεν έχει τίποτα γιατί τα tile με τα νησιά δεν έχουν θησαυρούς και ψάρια, έχουν μόνο το νησί. Okay. Μόνο τα tiles που έχουν σκύλει τη θάλασσα έχουν θησαυρούς και ψάρια. Οπότε κάνοντας αυτό το action του θησαυρού, έρχομαι εδώ και ψαρεύω θησαυρό. Την ώρα που ψαρεύω, πόσους θησαυρούς έχει? Δύο. Κατά συνέπεια, παίρνω το ταϊλάκι αξίας 2 για τους θησαυρούς. Και αφαιρώ ένα θησαυρό από εδώ και το βάζω στο supply, υποδηλώνοντας πια ότι οι θησαυροί αρχίζουν και λιγοστεύουν. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι στην αρχή του επόμενου γύρου οι θησαυροί δεν γίνονται replenish, δηλαδή δεν τους ξαναγεμίζουμε με δύο, γιατί και θεματικά ο θησαυρός τελειώνει. Και βέβαια, όποιος βγει πρώτος στο θησαυρό θεματικά, ανταμείβεται και με περισσότερο, γιατί μετά όλοι οι δίτες έχουν ακούσει ότι υπάρχει θησαυρός. Οπότε, ο επόμενος που θα έρθει να ψαρέψει αυτό το θησαυρό θα πάρει το ταϊλάκι με την αξία 1 και ο θησαυρός από εδώ θα φύγει και θα μηδενίσει το ταϊλάκι και δεν θα υπάρξουν πια άλλοι θησαυροί. Οπότε, ένα action είναι θησαυροί. Άλλο action που μπορώ να κάνω εδώ είναι να κινήσω το καραβάκι μου από 1 έως 3 θέσεις, πληρώνοντας 1 έως 3 λεφτά. Φυσικά λεφτά δεν υπάρχουν στο παιχνίδι, απεικονίζονται με τους market μας εδώ πάνω στην τράπεζα του Βανουάτου, που ξεκινάμε όλοι με 3 λεφτά. Κατά συνέπεια, αν πληρώσω 2 λεφτά, από 3 πάω στο 1 δηλαδή, μπορώ να κινήσω το καραβάκι μου 2 θέσεις και να πω 1-2. Να πούμε ότι προσπελάσιμα είναι μόνο τα tiles τα οποία είναι πάνω εκεί στο ταμπλό. Δεν μπορώ να έρθω σε tile που δεν υπάρχει ακόμα πάνω στο ταμπλό. Δηλαδή δεν μπορώ να έρθω εδώ. Μέσα θα πρέπει να, μέσα από άλλους, ναι, δεν υπάρχει blocking σε αυτό. Εννοείται ότι ταξιδεύω παντού πάνω στο χάρτη, όπως επίσης δεν μπορώ να πάω πάνω σε tile που έχει νησί. Υποτίθεται στο νησί δεν φτάνω, πάω και αράζω γύρω-γύρω στο νησί περιμετρικά. Δεν πάω ποτέ πάνω στο νησί. Οπότε κίνηση με 1 ως 3, όσα θέλω πληρώνω, όσα θέλω κινούμε, αλλά μέχρι 3. Οκ. Okay? Okay. Εδώ, τι μπορώ να κάνω, μπορώ να πληρώσω
τρία λεφτά και να χτίσω από το supply μου ένα σπιτάκι με προϋπόθεση να είμαι adjacent, να, είμαι, να συνορεύω με το νησί που θέλω να χτίσω και να υπάρχει τετράγωνη διαθέσιμη θέση κενή. Οπότε βλέπουμε εδώ, ναι, δεν είναι εμπορικό κέντρο, είναι ξενοδοχεία υποτίθεται. Να χτίσω ξενοδοχεία, καλύβες δηλαδή πάνω στο νησί, αλλά μόνο στις θέσεις που είναι τετράγωνες επάνω στο νησί. Κατά συνέπεια, να χτίσω στο νερό δεν υπάρχει περίπτωση. Προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να συνορεύω με το νησί. Δηλαδή, αν είμαι εδώ, δεν μπορώ να χτίσω. Ασφαλώς και λες, δεν μπερδεύω το τέτοιο, δεν μπορώ να χτίσω από εδώ στο νησί αυτό, διότι πολύ, πολύ απλά δεν ακουμπάω επάνω στο νησί. Ωραία. Άλλη θέση, είπαμε με τρία χρήματα. Άλλη θέση είναι, μπορώ να έρθω εδώ και να επιλέξω μία από τις τέσσερις διαθέσιμες, ένα από τα τέσσερα διαθέσιμα token, τα οποία κρύβουν κάποια πράγματα. Διαλέγω ένα από τα τέσσερα, τα βλέπω όλα, είναι πάντα τα ίδια. Bonus. Είναι bonus, διαλέγω ένα και τα υπόλοιπα τα τοποθετώ πάνω στο παιχνίδι. Τι έχω να επιλέξω? Ένα VP ή ένα λεφτό. Ένα VP ή ένα λεφτό. Ένα VP και ένα λεφτό, δηλαδή τα δύο προηγούμενα μαζί. Ή το first player που είναι πολύ σημαντικό και απεικονίζεται από αυτήν εδώ την καταπληκτική καρέτα. Θα μπορούσε να είναι. Τι χελώνα. Λοιπόν, αυτός λοιπόν που θα το επιλέξει θα το πάρει μπροστά του κλειστό, δεν θα ξέρουν οι άλλοι τι επέλεξε. Και τα υπόλοιπα πίσω θα τα γυρίσει κλειστά. Κατά συνέπεια, ο επόμενος παίκτης που θα εκτελέσει αυτό το action θα έχει λιγότερες επιλογές και προφανώς θα έχει τις χειρότερες. Αφού οι υπόλοιποι θα έχουν διαλέξει θεωρητικά τα καλύτερα για αυτούς. Επόμενο action είναι το να πάρω ένα τουρίστα και να τον πάω στο νησί. Για να πάρω ένα τουρίστα, πρέπει πρώτον να υπάρχει τουρίστας σε αναμονή στο ξενοδοχείο. Και δεύτερον, εγώ να συνορεύω με ένα νησί στο οποίο έχει χτιστεί καλύβα. Δεν μπορώ να φέρω τουρίστα σε ένα νησί που δεν έχει καλύβα, γιατί δεν έχει που να μείνει. Οπότε, έχει καλύβα άλλου χρώματος. Αν έχει λοιπόν καλύβα άλλου χρώματος, όπως εδώ στο παράδειγμα, μπορώ να τον φέρω, γιατί η καλύβα άλλου χρώματος δεν ενδιαφέρει τον τουρίστα. Σου λέει, αφού υπάρχει κρεβάτι, μπορώ να πάω. Σαν πράσινος λοιπόν παίκτης που είμαι, τον φέρω στο νησί που έχει μια πορτοκαλί καλύβα, είναι το αντιπάλου μου η καλύβα. Εγώ τι κερδίζω? Κερδίζω για κάθε καλύβα που υπάρχει στο νησί ένα χρήμα. Όμως στο τέλος, οι καλύβες με τους τουρίστες δίνουν πολλά VP. Θα μου πεις τότε γιατί να φέρω τον παίχτη σε μια καλύβα που δεν είναι δικιά μου? Γιατί υπολογίζω σε κάποιο γύρο ή στον επόμενο ή στον ίδιο να χτίσω και εγώ εκεί, οπότε έχω οι δύο όφελος. Okay. Εδώ μπορώ να ψαρέψω ψάρια. Πώς ψαρεύω ψάρια? Ψαρεύω όπως και τα σεντούκια, δηλαδή είμαι εδώ. Ψαρεύω δύο ψάρια, οπότε μειώνω την ποσότητα των ψαριών κατά ένα και παίρνω το πλακίδιο με τα ψάρια αξίας 2, γιατί όταν ήρθα εδώ είχε 2 ψάρια. Οπότε το παίρνω εδώ μπροστά μου. Εδώ μπορώ να πουλήσω τα ψάρια. Πώς πουλάω ψάρια? Έχοντας πλακίδια μπροστά μου, αν είχα αυτά τα πλακίδια, λέω πόσα ψάρια θέλω να πουλήσω. 3, 2 και ένα 3. Πώς έχουν τα ψάρια αυτή τη στιγμή αξία? Θα το βάλουμε εδώ να φαίνεται καλύτερα. Καλύτερα είναι εκεί, ωραία. 3. Πόσα έχει αξία του ψαριού αυτή τη στιγμή? 3. Άρα 3-3, 9. Άρα πάω στην τράπεζα και αυξάνω κατά 9 τα χρήματά μου. Η αξία είναι 3 γιατί? Η αξία είναι 3 γιατί ξεκινάει σε κάθε γύρο το ψάρι στην αξία 3. Τώρα που πούλησα, η αξία πέφτει. Οπότε ο επόμενο που θα πουλήσει, αν πουλούσε τα ίδια. Στο 2 ή στο 1 πάει. Πάει στο 3, πάει στο 2. Okay. Οπότε ο επόμενο που θα πουλούσε, αν πουλούσε, θα έπαιρνε 3 επί 2, 6. Και ο επόμενο παίκτη μετά πάει στον άσο, θα πουλούσε 1 ή 3, 3. Ωραία. Σε κάθε γύρο αυτό κάνει reset, που σημαίνει ξεκινάει στο 3 και δεν είμαι υποχρεωμένος να πουλήσω όλα μου τα πλακίδια, πουλάω ό,τι με συμφέρει. Okay. Σημαντικό, μια μικρή παρένθεση. Στην τράπεζα του Βανουάτου που βλέπουμε εδώ, βλέπουμε ότι το δείκτης πάει μέχρι το 9. Στο 10 όλα τα λεφτά μας εξαργυρώνονται και γίνονται VP. Γίνονται 5 VP ευτυχίας, ακριβώς γιατί είπαμε ότι στο νησί του Βανουάτου τα λεφτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Το παν είναι η ευτυχία. Κατά συνέπεια, εάν πουλήσω ψάρια από το 7 αξίας 6, θα πάω κανονικά 7 και 6, θα πρέπει να πάρω 13 λεφτά. Όμως τι γίνεται, παίρνοντας το 10, παίρνω 5 VP και πάω στο 3, γιατί 7 και 6 13 και πάω στο 3. Κατά συνέπεια έχω μόνο 3 λεφτά και έχω κερδίσει και 5 πόντους. Που σημαίνει ότι το να πουλάω πολλά δεν λέει τίποτα, διότι πολύ απλά δεν μετατρέπονται όλα σε λεφτά. Αν περάσω το 10, αυτομάτως παίρνω 5 VP και τα λεφτά μου γίνονται 0. Διότι τα λεφτά δεν είναι το πάνω σε αυτό το νησί. Κατανοητό, οπότε θέλει και σωστή διαχείριση των χρημάτων μου. Νομίζω είναι η φιλοσοφία τους και στην πραγματικότητα. Ναι, και εγώ έτσι έχω διαβάσει και το βγάζει το θέμα πάρα πολύ, διότι δεν έχει κανένα νόημα να πουλήσεις 9 αξία ψαριών όταν είσαι στο 8. Γιατί πολύ απλά θα πάρεις 5 VP και πίστεψέ με, τα λεφτά είναι πολύ σφιχτά και τα θες έντονα μέσα στο παιχνίδι. Τελευταίο action είναι εδώ που μπορώ να φτιάξω ζωγραφιές. Τι μπορώ να κάνω?
πάντα ακουμπώντας ένα νησί, μπορώ να έρθω να κάνω αυτό το action που λέει εδώ, τις ζωγραφιές, στην άμμο, να ζωγραφίσω στην άμμο και να τοποθετήσω αυτό εδώ που είναι εσύ, στρογγυλό, και να πάρω επιτόπου 3 VP. Είναι το θεματικό, έτσι, του τουρίστας. Δηλαδή, ζωγραφίζει στην άμμο, κάνει ζωγραφίες κτλ. Είναι η κουλτούρα τους. Είναι η κουλτούρα τους. Πάντα, τα περισσότερα action είναι πάντα να είμαι άντζαστος στο νησί. Αυτό έχει να κάνει με τους τουρίστες, το χτίσιμο και τις ζωγραφιές. Εννοείται ότι τα ψαρέματα και θησαυροί πρέπει να είμαι στο ίδιο tile πάνω που υπάρχουν τα αντικείμενα αυτά για να τα εκτελέσω. Και τέλος υπάρχει η δυνατότητα να πάρω αγαθά. Βλέπουμε ότι κάθε νησάκι έχει 3 αγαθά. Εδώ, ας πούμε, το υπερχόμενο tile που θα έρθει έχει παράγει πράσινο και άσπρο που είναι, λάχανο και είναι λαχανικά και καρύδα. Κατά συνέπεια, μπορώ να αγοράσω ένα από αυτά τα υλικά, αρκεί να είμαι πάλι δίπλα στο νησί. Οπότε, διαλέγοντας αυτό το action εδώ πέρα, αγοράζω ένα μόνο κυβάκι από τα διαθέσιμα. Κατά συνέπεια, αν είμαι εδώ, μπορώ να αγοράσω ή από αυτό το νησί ή από αυτό. Νομίζω νησί σε νησί δίπλα δεν πάει. Όχι, δεν πάει. Εμείς το βάζουμε για να δείχνουμε λίγο την ποικιλία των αγαθών. Okay. Οπότε, μπορώ να αγοράσω ένα από τα 3. Τι γίνεται με το που το αγοράσω? Λέω ότι είμαι εδώ, κατά συνέπεια εδώ έτσι όπως είμαι, μπορώ να αγοράσω και από αυτό το νησί και από αυτό γιατί είμαι ή το συνορεύω. Αγοράζω το κόκκινο, λέω, οπότε παίρνω πάντα ένα κυβάκι μόνο, οπότε αγοράζω το κρέας. Το κρέας το πληρώνω στον πίνακα 3 λεφτά, κατεβάζω τα λεφτά μου στο 0 από 3 και αυτό το βάζω σε κάποιο νησί, στο top most, στο πιο πάνω καράβι που είναι unfulfilled. Δηλαδή δεν έχει εξυπηρετηθεί η ζήτηση που απεικονίζεται από αυτά τα 3 κυβάκια. Κατά συνέπεια, αυτό το κόκκινο το βάζω εδώ και η ζήτηση πια για το κρέας σε αυτό το γύρο με αυτά τα καράβια είναι full. Γιατί κανένα άλλο καράβι δεν ζητάει κρέας. Όλοι ζητάνε καρύδες και λαχανικά. Οπότε, ο επόμενος παίκτης που αγόραζε ένα πράσινο κυβάκι, για παράδειγμα, θα το βάζε στο top most unfulfilled. Δηλαδή θα το βάζε εδώ. Δεν θα μπορούσε να διαλέξει το κάτω. Στο top most unfulfilled. Είναι εδώ. Αν κάποιος άλλος μετά βάλει και δεύτερο. Γιατί έχει σημασία που διαλέγεις να το βάλεις. Γιατί πάντα. Ναι, έχει σημασία γιατί πάντα εκπληρώνεται το πάνω-πάνω. Οπότε δεν μπορώ εγώ, επειδή έχει εδώ 2, έχει ένα και έχει πες και ένα άσπρο, βλέπουμε ότι λείπει ένα πράσινο για να γίνει η ζήτηση. Και παίρνεις και ένα πόντο παραπάνω ή. Ναι, θα το πούμε. Καταλαβαίνεις ότι αν. Βλέποντας ότι ο Νίκος έρχεται μετά και μπορεί να πάρει το άσπρο. Και εγώ πάω και ψαρεύω πράσινο, παίρνω πράσινο, δεν ψαρεύω, αγοράζω πράσινο υλικό. Καταλαβαίνεις ότι μην υποχρεωμένος να το βάλω εδώ και δεν θα το βάλω κάτω για να μην κλείσει ο Νίκος το demand που έρχεται μετά να παίξει. Είμαι αναγκασμένος να το βάλω εδώ. Οπότε ο Νίκος μετά, βάζοντας ένα άσπρο, κλείνει το demand και παίρνει και 2 extra πόντους, επειδή έκλεισε το demand, συν τους πόντους που προβλέπεται για την τοποθέτηση του κάθε υλικού που βάζουμε στο καράβι. Δηλαδή το κρέας που έβαλα εγώ προηγουμένως, πέρα από το πλήρω στα 3 λεφτά, θα πάρω και 5 VP. Αυτός που κλείνει το καράβι, δηλαδή βάζει το τελευταίο κυβάκι που απαιτείται, θα πάρει και 2 VP extra. Κατανοητό? Κατανοητό. Ωραία. Να πούμε ότι σε κάθε γύρο βγαίνουν τετάλλες από αυτή τη στίβα, Βαγγέλη, που είναι φτιαγμένη με ABCDE, έτσι, δηλαδή από το ABC κατεβαίνουμε DEF, οπότε έχει 2 στίβες από το A μέχρι το F, οπότε αυτές δίνουν και ένα replayability γιατί κάθε στίβα είναι διαφορετική. Οπότε σε κάθε γύρα ανοίγουν 2 tiles και τοποθετούνται από τον πρώτο παίχτη. Πάνε στο νησί. Πάνε στο νησί. Υπάρχουν κανόνες για την τοποθέτηση. Ο ένας κανόνας είναι ότι κάθε tile πρέπει να κουμπάει σε ήδη 2 υπάρχοντα. Δηλαδή, αν τραβήξω αυτό το tile από εδώ πέρα που έχει εμφανιστεί από τον προηγούμενο γύρο, δεν μπορώ να το βάλω έτσι. Για να μην απλώνω το χάρτη. Ναι, ακριβώς. Πρέπει να κουμπάει ήδη σε 2 tiles άλλα. Οπότε μπορώ να το βάλω εδώ. Δεν μπορεί νησί να κουμπάει νησί. Αυτό νομίζω είναι απλό. Και δεν μπορεί και ένα tile θάλασσας, όπως αυτό που είναι μόνο θάλασσα, πρέπει να κουμπάει τουλάχιστον ένα νησί. Κοινώς, αν ήμουν έτσι και τραβάω τη θάλασσα, δεν μπορώ να έρθω να τη βάλω τη θάλασσα εδώ. Πρέπει να κουμπάει ένα νησί, οπότε είμαι υποχρεωμένος να τη βάλω ή εδώ. Εδώ δεν μπορώ γιατί πρέπει να κουμπάει 2 ήδη άλλα, μπορώ να τη βάλω όμως εδώ. Για να υπάρχει μια πρόβλεψη. Ακριβώς, και βέβαια πάντα τοποθετώ αυτά που μου λέει το ταϊλάκι πάνω κτλ. Να πούμε ότι σε κάθε γύρο γίνονται replenish, ξαναβάζουμε μόνο τα διαθέσιμα υλικά, τα κυβάκια σε κάθε tile, όπως προβλέπετε το tile σε ό,τι αφορά τα λαχανικά. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε με 3 και εδώ θα ξεκινήσουμε με αυτά. Αν αυτά παρθούν στο γύρο μέσα, τότε θα ξαναγεμίζουν. Δεν ξαναγεμίζουμε ψάρια και σεντούκια. Γιατί δεν γεννιούνται τα θησαυρία στο βυθό, έτσι αυτό είναι θεματικά σωστό. Ωραία. Το παιχνίδι είναι αυτό. Οι ήρωες. Οι ήρωες λοιπόν έρχονται εδώ τώρα και τι. Κάνουν το παιχνίδι λίγο πιο σύνθετο με ποια έννοια. Ότι σπάνε κάποιους κανόνες του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, ο diver εδώ σημαίνει ότι αν τον έχω επιλέξει και τον έχω μπροστά μου
για μία φορά μέσα στο γύρο μου, εάν ψαρέψω σε ντούκια, τότε την αξία του σεντικιού που ψάρεψα, που είναι το 2 για παράδειγμα, θα πάρω και 2 λεφτά. Αυτός είναι ο Δίτης. Ο τύπος εδώ, για παράδειγμα, να πούμε αυτόν εδώ, ότι αν ζωγραφίσω στην άμμο, αντί για 3 VP που μου δίνει το action, θα πάρω 5. Αυτός εδώ. Άρα ουσιαστικά πρημοδοτούν κάποιο action. Πρημοδοτούν κάποιο action και σου δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξεις να εφαρμόσεις μια έτσι πιο συγκεκριμένη στρατηγική. Το ταϊλάκι από ψαράς, για παράδειγμα, σου δίνει όταν ψαρέψεις ψάρια να πάρεις και την αξία των ψαριών σε πόντους. Εδώ σου δίνει τη δυνατότητα να χτίσεις ένα σπίτι αντί για 3 με 1. Εδώ σου δίνει τη δυνατότητα το καραβάκι να πάρεις 2 κυβάκια ίδια αντί για 1, όπως είπαμε. Εδώ σου δίνει τη δυνατότητα να κινηθείς δωρεάν χωρίς να πληρώσεις. Εδώ σου δίνει τη δυνατότητα να αλλάξεις από, είναι ο trader, να αλλάξεις από 1-3 VP για 1-3 VP, να τα αλλάξεις 1-3 βατού, λεφτά δηλαδή. Όχι όμως ανάποδα, όχι να δώσεις λεφτά για να πάρεις VP. Εντάξει. Και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι φιγούρες σπάνε τους κανόνες. Το ωραίο είναι ότι ο πρώτος παίχτης, όταν θα έρθει η ώρα, θα έχουν φύγει κάποιες φιγούρες και θα έχουν μοιραστεί στους παίχτες, λείπουν 5 φιγούρες, ας το πούμε. Και είναι έτσι το παιχνίδι. Όταν αρχίζει ο γύρος, ο πρώτος παίχτης γυρίζει δεν μπορεί να διαλέξει τη φιγούρα που έχει πάρει ξανά. Οπότε πρέπει να διαλέξει μία από τις 5 που δεν έχουν πάρθει. Οπότε θα πάρει αυτή και θα γυρίσει τη δικιά του πίσω. Κατά συνέπεια, ο δεύτερος παίχτης έχει τη δυνατότητα να πάρει τη φιγούρα του πρώτου παίχτη. Άρα να και ένα ακόμα μειονέκτημα του πρώτου, μέσα στα άλλα βέβαια που έχει, γιατί έχει πλεονεκτήματα πολλά. Είναι ισορροπημένο όμως. Ναι, είναι πιο ακριβώς. Ακριβώς, για να μην γίνεται επαναλαμβανόμενο το ίδιο πράγμα. Κατά συνέπεια, οι χαρακτήρες προσθέτουν και πιο σύνδετη στρατηγική και σπάνε και γενικότερα τους κανόνες του παιχνιδιού. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν, πώς γίνεται το VP scoring, δηλαδή πώς παίρνουμε πόντους. Πόντους θα πάρουμε πολύ απλά. Θα πάρουμε όποιος έχει τα token αυτά εδώ θα πάρει, αν έχω αυτό θα πάρω ένα VP ακόμα και ούτω καθεξής. Όποιος έχει το first player token θα πάρει, δηλαδή όποιος έχει τη χελώνα θα πάρει 3 πόντους ακόμα. Όποιος έχει λεφτά από την τράπεζα, για κάθε 3 λεφτά θα πάρει ένα VP. Κατά συνέπεια, αν είχα 9 λεφτά θα περνά, θα τα μηδένιζα και θα περνά 3-3-9, θα περνά 3 VP. Θα περνά τα treasure tokens διπλασιασμένα σε VP, δηλαδή αν είχα αυτούς τους θησαυρούς 3, θα έπαιρνα 6 VP. Το παιχνίδι μου δίνει τη δυνατότητα μέσα στο παιχνίδι αυτούς να τους πουλήσω για την αξία που γράφει πάνω και να τα κάνω λεφτά. Αν όμως δεν το κάνω, με πρημοδοτεί με διπλά VP στο τέλος. Οπότε ένα τυράκι να ζοριστείς ακόμα περισσότερο για τα λεφτά και να μην τα πουλήσεις για να πάρεις περισσότερο VP στο τέλος. Αν μου έχουν ξεμείνει ψάρια στο τέλος του παιχνιδιού γιατί τα έχω πουλήσει, αυτά μεταφράζονται σε 2 λεφτά, όπου τα 3 λεφτά είναι ένα VP, όπως είπαμε νωρίτερα. Οπότε καλό είναι να τα έχω ξεφορτωθεί πριν τελειώσει το παιχνίδι, γιατί μάλλον δεν πολύ κερδίζω. Ωραία. Και τέλος, πάμε στους τουρίστες που είναι το σημαντικό. Για κάθε τουρίστα, ας πούμε ότι είμαστε έτσι, τελείωσε το παιχνίδι έτσι. Για κάθε τουρίστα. Βάλε και ένα άλλο παίχτη. Βάλε και ένα άλλο παίχτη. Ας πούμε ότι ο πράσινος έχει ήδη και οι τουρίστες είναι έτσι. Το πόσοι τουρίστες βέβαια μπορούν να πάνε πάνω στο ξενοδοχείο, πάνω στο κάθε νησί, περιγράφεται από το ταϊλάκι εδώ, έτσι. Δεν μπορούμε να βάλουμε μέχρι 5 τουρίστες. Το maximum. Το maximum. Εδώ 4 και ούτω καθεξής. Εδώ τι VP θα πάρουμε. Θα πάρουμε τα ξενοδοχεία πόσα είναι. Είναι 3. Επί 2 τουρίστες, 6. Κάθε χατ θα πάρει 6 πόντους. Δηλαδή ο πορτοκαλί θα πάρει 6 και 6. 12 και ο πράσινος θα πάρει 6. Οπότε παίρνουμε τους τουρίστες πολλαπλασιασμένους με τα hat. Τα συνολικά για κάθε hat που υπάρχει στο νησί. Δηλαδή 2 επί 3, 6. 6 εδώ, 6 εδώ, 6 εδώ. Εντάξει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα hat και οι τουρίστες είναι ένα πολύ σημαντικό μπουστάρισμα στο παιχνίδι για VP. Δεν νομίζω ότι σκοράρουμε κάτι άλλο. Αυτά είναι όλα. Μας αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι. Είναι καταπληκτικό. Φοβερή παραγωγή. Καλά, αυτό νομίζω ότι όποιος το πιάσει στα χέρια του, ακόμα και το κουτί είναι πολύ χοντρό και είναι πολύ βαρύ. Το κουτί, δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορείς, ας πούμε, να το. Ναι. Είναι ίσως από τις καλύτερες παραγωγές. Ναι, ειδικά για τα λεφτά του, το παιχνίδι είναι καταπληκτικό. Είναι παντού χρώμα. Ακόμα και τα tokens των παιχτών έχουν φανταστικό χρώμα, έτσι. Έχουν αυτό το εξωτικό, επειδή με το φωσφοριζέ, το πράσινο και το πορτοκαλί και το κίτρινο. Καταπληκτική εικονογράφηση στους χαρακτήρες. Λεπτομέρειες ακόμα και στα σεντούκια. Και έρχεται σε 4 γλώσσες, δηλαδή ακόμα και για τα rulebooks και τα player edge δεν τα λυπηθήκαν ούτε αυτά. Επίσης να πούμε ότι το παιχνίδι έρχεται και με ένα expansion που είναι
το Rising Waters, δηλαδή γίνεται μια παλήρια και αρχίζει και καταστρέφει μέρος του νησιού κτλ. Χάνουμε resources, χάνουμε τουρίστες, χάνουμε huts και τα σχετικά. Είναι πιο luck based tsunami. Γιατί, ναι, σαν τσουνάμι, πέσα παλήρια κάτι. Είναι πιο luck based, ναι, είναι πιο luck based γιατί έχει και ζάρι, το οποίο υποδηλώνει πώς θα γίνει. Ωστόσο, έχει και συνεργατικό στοιχείο γιατί μπορούμε να φτιάξουμε ποδοφράγματα, φράγματα μάλλον, για να αποδείξουμε την παλήρια και την πλημμύρα του νησιού. Φράγμα. Ναι, αλλά έχει όμως και το ζαράκι που όταν υπάρχει ζάρι, πάντα συνεπάγεται τύχη. Μας αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι. Θεωρώ ότι όποιος το αρέσουν τα παιχνίδια τα οποία έχουν βάθος, αλλά ωραίο βάθος, δηλαδή όχι παραλυτικό, νομίζω είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το έχει συλλογή και πρέπει να το παίξει οπωσδήποτε. Και στηρίζονται σε πολύ απλούς κανόνες. Ναι, ναι, ναι. Είναι must have το παιχνίδι για μένα. Για μένα είναι εξαιρετικό, για μένα έτσι. Φίλοι μπορεί να διαφωνήσουν. Είναι αδυσόπιτο στο bidding, δηλαδή δεν έχει καθόλου περιθώρια λύπηση. Είναι από τους πιο ωραίους μηχανισμούς που έχουμε δει στο action selection. Ναι, γιατί πρέπει να σκέφτεσαι τι επιλέγεις, δεν επιλέγεις τυχαία. Όχι, είπα, το είπα στην αρχή. Ότι αν επιλέξεις με σκοπό τη ζημιά του αντιπάλου, δεν έχεις κάνει τίποτα. Ούτε αν επιλέξεις τυχαία σειρά. Όχι. Επίσης, αυτό που δεν είπαμε κάτι σημαντικό είναι ότι δεν μπορώ να επιλέξω action, πολύ σημαντικό, που δεν μπορώ να εκτελέσω. Κατά συνέπεια, δεν μπορώ να επιλέξω ένα action να χτίσω, αν εκείνη τη στιγμή στην τράπεζα δεν απεικονίζω ότι έχω λεφτά. Απλά για να κλείσω τους άλλους. Κατά συνέπεια, το action που λέγω, πρέπει να μπορώ να το εκτελέσω την ώρα που το επιλέγω. Είναι πολύ καλό το λέμε. Οπότε πρέπει πρώτα να επιλέξω κάτι άλλο για να πάρω λεφτά. Αν έχω σκοπό να πάρω λεφτά και μετά να. Ναι, θα επιλέξεις ένα action που έχει σκοπό να πουλήσεις ψάρια και μετά να παίξεις το action. Αυτό είναι ένας τρόπος. Δεν έχει σημασία όμως, έχεις υποδηλώσει ότι πάω να πάρω λεφτά. Εγώ δεν σου λέω να το κάνεις. Τρόπος να βλέπουν οι άλλοι παίχτες τι δυνατότητες έχεις να κάνεις. Ακριβώς. Ώστε να δουν και αυτό τι θα κάνουν πρώτα, να σου καταλαβαίνεις. Μετά και τα λοιπά. Το να κουνήσεις το καραβάκι σου που απαιτεί 1-3 λεφτά εδώ, αν δεν έχεις λεφτά, πρέπει να υποδηλώσεις ότι κάπως θα πάρεις λεφτά. Πώς. Λες, παιδιά, θα πουλήσω ψάρια. Το αν θα το καταφέρεις δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όμως ότι είσαι αναγκασμένος να βρεις τρόπο να πουλήσεις, να βγάλεις λεφτά. Να το δηλώσεις πρώτο. Μπράβο. Να το δηλώσεις πρώτο. Δεν μπορείς να πεις θα'ρθω πρώτα εδώ και μετά ότι θα παίξεις και μετά. Α, αν δεν μου κάνει τότε δεν μπορώ να βγάλω το λεφτά. Όχι. Πρέπει πρώτα να πας να κάνεις ένα action για να μπορείς να το υποστηρίξεις. Καταπληκτικό, παιδιά, δοκιμάστε το. Μας άρεσε πολύ. 5 παίχτες. Σκληρή μάχη, παίζει και με 3 καταπληκτικά, το έχουμε παίξει. 20 λεπτά περίπου κάθε παίχτης, μπορεί να πάρει και λίγο περισσότερο γιατί είναι λίγο έτσι πιο. Έτσι απαιτείται λίγο πιο σκέψη. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε.